Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ και για την υποδοχή και για την παρουσία σας και για όσα είπατε, όσοι μιλήσατε, συμβάλλοντας και στην ενημέρωση αλλά και στη διαφώτιση ευρύτερα του λαού μας για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα καμένα βούρλα και ευρύτερα η περιοχή και που είναι και το αντικείμενο, αν θέλετε, της σημερινής σύσκεψης. Φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στα Καμένα Βούρλα, σε μια περιοχή που είναι γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα, να μην πω και ευρύτερα, και στην Ευρώπη και στον κόσμο, για τις ιαματικές της πηγές, αυτό που θα θέλαμε να πούμε και να κάνουμε είναι όχι μόνο ή απλά να αναδείξουμε αυτό τον πλούτο που διαθέτει η περιοχή μας, η Φθιώτιδα, αλλά και πώς αυτός ο πλούτος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού. Γιατί δεδομένης της θεραπευτικής ιδιότητας των ιαματικών πηγών θα μπορούσαν στο πλαίσιο του ιαματικού τουρισμού, για παράδειγμα, οι πηγές αυτές να αξιοποιηθούν για τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζομένων, των συνταξιούχων και όχι φυσικά να θησαυρίζουν κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εδώ στη Φθιώτιδα χρειάζεται όχι μόνο να συζητήσουμε, αλλά τελικά να βγάλουμε και κανένα συμπέρασμα για τα κόμματα που κυβέρνησαν και τώρα φυσικά ξανά ζητάνε τη στήριξη του λαού της Φθιώτιδας για να τους ενισχύσουν, για να κάτσουν πάλι στις καρέκλες της εξουσίας. Δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλες πολιτικές δυνάμεις που σε όλες τις πτώσεις κλείνουν τη λέξη ανάπτυξη, βάζοντας μπροστά και διάφορα κοσμητικά επίπεδα, για να κρύψουν όμως ότι αυτή η ανάπτυξη αφορά μόνο τους λίγους, αφορά κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα δικά τους κέρδη. Όταν μιλάνε για ανάπτυξη εδώ στην περιοχή μας, συμπεριλαμβάνουν πάντοτε στα μεγαλεπίβολα σχέδιά τους τον τουρισμό και τις ιαματικές πηγές. Όμως τι κάνουν στο διατάφτα? Τα γνωστά, θα μου πείτε. Λένε μεγάλα λόγια και δίνουν υποσχέσεις που ποτέ δεν τις πραγματοποιούν. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη διακυβέρνησή τους, εναλλάξ, παρέδωσαν την τουριστική αξιοποίηση του τόπου και το φυσικό πλεονέκτημα που έχει αυτός ο τόπος με τις ιαματικές πηγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα ή στην αδράνεια. Αφού διέλυσαν τον ΕΟΤ, που σαν κρατικός φορέας είχε στην ευθύνη του μαζί με τις λουτροπηγές και χρήσιμες λειτουργικές εγκαταστάσεις, όσες είχαν άμεσα περιθώρια κέρδους, τις παρέδωσε σε κάποιους ιδιώτες. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ιαματικών πηγών των Καμένων Βούρνων παραδόθηκε στον όμιλο Μίτσι, γνωστό. Το ίδιο έγινε και στην Εδιψώ, στο Λουτράκι επίσης, στα Μέθανα, στην Καϊάφα, στις πηγές εκεί, στην Ικαρία, στη Θέρμη, στη Σουρωτή, όπου οι επενδυτές έκαναν βέβαια κάποια έργα εξυγχρονισμού στην αρχή για την εξυπηρέτηση μόνο του μάρκετινγκ. Για κάποιες λίγες ιαματικές πηγές με μικρότερη εμπορική προοπτική ενοικίασαν τη χρήση σε μικρότερους επιχειρηματίες, όπως έγινε για παράδειγμα εδώ δίπλα στα Λουτρά Ιπάτης. Τις υπόλοιπες τις άφησαν να μαραζώσουν χωρίς συντήρηση των όποιων υποδομών διέθεταν μέχρι τότε αυτές. Είναι γνωστές οι εικόνες με τα ερυπωμένα κτίρια που θυμίζουν δυστυχώς άλλες εποχές. Στη συνέχεια, με τη συγκρότηση του Ταμείου Αξιοποίησης υποτίθεται ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, του γνωστού ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή, στα πλαίσια των μνημονίων και του γενικότερου κλίματος ιδιωτικοποιήσεων, όποιες ιαματικές πηγές είχαν προοπτικές κάποιας επιχειρηματικής αξιοποίησης, τις έβγαλαν στο σφυρί, φροντίζοντας να τις πρικίσουν με τον χρήσιμο περιβάλλοντα χώρο, ακόμη και με παράνομους τρόπους,
όπως κατά την άποψή μας συνέβη στο συγκρότημα Θερμοπυλών με το Master Plan. Δεν έμεναν όμως εκεί. Τελευταία σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ψήφιση σχετικού νόμου, οπότε οι αιματικές πηγές παρέμεναν υπό προϋποθέσεις και ουσιαστικό κυβερνητικό έλεγχο στους Δήμους. Στενά δεμένοι και απόλυτα προσαρμοσμένοι σε αυτές τις λογικές, όλο αυτό το διάστημα ήταν η στάση της περιφέρειας, των Δήμων, όπου οι διάφοροι εκπρόσωποι τους προχώρησαν στη συγκρότηση του συνδέσμου Δήμων για ιαματικές πηγές. Των Δήμων με ιαματικές πηγές. Έλεγαν βέβαια πως οι ιαματικές πηγές πρέπει να δοθούν στους Δήμους για να τις αξιοποιήσουν. Έτσι. Συγκαλύπτοντας όμως πως και αυτή η πρόταση οδηγούσε τελικά σε ιδιωτικοποιήσεις μέσω των γνωστών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ΣΔΙΤ, εφόσον οι Δήμοι δεν διαθέτουν επενδυτικά κεφάλαια, έτσι κι αλλιώς. Στην πραγματικότητα αποδέχονται και ενισχύουν με αυτή τη λογική την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Οι όποιες αντιπαραθέσεις των κυβερνώντων, των διαφόρων κυβερνώντων και των άλλων κομμάτων μεταξύ τους αφορούσαν κυρίως διαδικαστικά ζητήματα, θέματα διαχείρισης, για να μην πούμε ότι περισσότερο οι αντιπαραθέσεις τους είχαν να κάνουν με το ποιος ή ποιοι τελικά επιχειρηματίες θα πάρουν την υπόθεση της εκμετάλλευσης των πηγών στα χέρια τους. Φίλες και φίλοι, αν σήμερα συζητάμε αυτό το ζήτημα, είναι και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται υπόγεια νερά υψηλής θερμοκρασίας, τα λεγόμενα γεωθερμικά πεδία, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με πάρα πολλούς τρόπους, με πολύ περισσότερους τρόπους από την ιαματική αξιοποίησή τους. Μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες, να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη, για παράδειγμα, θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ζεστάνουν χωριά και πόλεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή θερμότητας σε άλλες παραγωγικές μονάδες ή ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερμίας προς όφελος του λαού για να καλύψουν τις ανάγκες του, ειδικά σε μια χώρα όπως η δική μας, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή γεωλογικά, γνωστό τη σπάση. Αυτές οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όμως σε ολόκληρη τη χώρα μας μεγάλα γεωθερμικά πεδία παραμένουν αναξιοποίητα για δεκαετίες, ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά λαϊκά προβλήματα και προβλήματα των περιοχών. Ενώ η σταδιακή διάλυση από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, του γνωστού ΙΓΜΕ, σταμάτησε ακόμα και τις σχετικές έρευνες. Για παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή της Φιώτιδας έχουν ήδη βρεθεί γεωθερμικά πεδία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν για φθηνή θέρμανση θερμοκηπίων, για να αυξηθεί δραστικά η παραγωγικότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην περιοχή μας, αντιμετωπίζοντας τόσο ορισμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, όσο και διατροφικά προβλήματα του λαού μας. Παράλληλα, περαιτέρω έρευνες θα μπορούσαν δυνητικά να εντοπίσουν ακόμα μεγαλύτερα πεδία, τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όπως για παράδειγμα, εδώ κοντά είναι απέναντι στην Εδιψώ. Μιλάμε δηλαδή για πεδία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και για βιομηχανική ακόμα χρήση. Όμως οι δυνατότητες αυτές παραμένουν αναξιοποιητές, ενώ η ίδια η γεωθερμία βρίσκεται εκτός κάδρου. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ειδικά σε μια περίοδο που όλοι, θεωρητικά τουλάχιστον, πίνουν νερό στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας. Γιατί λοιπόν ένας τόσο πολύτιμος ενεργειακός πόρος που κατά κοινή γενική ομολογία
είναι απολύτως πράσινος και εξαιρετικά μικρής όχλησης, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολλαπλά ενεργειακά προβλήματα των εργαζομένων της περιοχής. Δεν αξιοποιείται. Η απάντηση σε όλα αυτά τελικά είναι μάλλον απλή. Είναι το κίνητρο του κέρδους. Τι βάζουν στη τσέπη δηλαδή κάποιοι μεγαλοσχήμονες. Σήμερα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι δεν βλέπουν τη γεωθερμία σαν πεδίο, όπως ξέρετε, υψηλής κερδοφορίας. Απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγαλύτερα κέρδη από τις γιγαντιές εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των γνωστών ΑΠΕ που φυτρώνουν παντού σαν τα μανιτάρια. Και αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη δυνατότητα και στην πραγματικότητα αποδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξής τους. Αποδεικνύει ότι στόχος δεν είναι η ήπια ενέργεια, αλλά είναι τα μέγιστα κέρδη για αυτούς. Γι' αυτό άλλωστε και μπορούμε να προβλέψουμε ότι δεν είναι καθόλου απίθανο το μεγάλο κεφάλαιο να ασχοληθεί με το ζήτημα της γεωθερμίας, αν και όταν οι συνθήκες ευνοούν μόνο την υψηλή κερδοφορία του. Την ώρα που η χώρα στενάζει κάτω από την ενεργειακή φτώχεια, την ώρα που υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχει ακρίβεια, υποφέρει δηλαδή και θα υποφέρει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα ο λαός μας. Για μας, για το ΚΚΕ, οι αναξιοποίητες δυνατότητες της περιοχής εδώ είναι μια ακόμα απόδειξη του πώς αυτή η ονομαζόμενη, γιατί τέτοια είναι, καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι ανάπτυξη μόνο για τους πολύ λίγους. Για το πώς στο βωμό του κέρδους οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα στον τόπο μας πάνε στράφη. Για το πώς σε τελευταία ανάλυση ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, αυτόν που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα μπορούσε να αξιοποιήσει όλον αυτό το πλούτο προς όφελος του λαού, προς όφελος της πατρίδας μας, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες. Είναι επιτακτική ανάγκη, πιστεύουμε, να ξεκινήσουμε από σήμερα με πρώτο μέλημα να προχωρήσουν άμεσα αναλυτικές έρευνες για τα γεωθερμικά πεδία της περιοχής, για τη θερμοκρασία τους, την παροχή τους, την ικανότητά τους να χρησιμοποιηθούν για χρήση στον αγροτικό τομέα, για την τηλεθέρμανση, για την παραγωγή ενέργειας και να σταματήσει άμεσα η παράδοση και το ξεπούλημα των γεωθερμικών πεδίων πριν να γίνουν αναλυτικές τέτοιες εκτιμήσεις και έρευνες. Στον αντίποδα της πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις βρίσκονται αυτές οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ για τις ιαματικές πηγές. Για μας οι ιαματικές πηγές είναι ο φυσικός πλούτος του τόπου. Αποτελούν, έπρεπε να αποτελούν, λαϊκή περιουσία και όχι αντικείμενο καπιταλιστικής επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και ασυδοσίας. Δεν πρέπει να παραχωρηθούν, θεωρούμε, ή να δοθούν σε ιδιώτες μεγάλους καπιταλιστές. Η αξιοποίησή τους πρέπει να γίνεται ολόπλευρα από ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα φορέα. Να μελετηθεί ξεχωριστά κατά περίπτωση και να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης και της θερμότητας που μεταφέρει. Το ιαματικό νερό και τα αποτελέσματα αξιοποίησης του πρέπει να τα απολαμβάνει ο ίδιος ο εργαζόμενος άνθρωπος, που τα χρειάζεται για λόγους υγείας, για λόγους ανάπαυσης, ξεκούρασης, χωρίς την παρεμβολή της εκμετάλλευσης, της αφέμαξης του εισοδήματός του, για παράδειγμα του συνταξιούχου, αλλά και όλων των λαϊκών οικογενειών που θα μπορούσαν να έρχονται εδώ, να έρχονται στις ιαματικές πηγές και για να γιατρεύονται, για να ξεκουράζονται, για να αναπαύονται το καλοκαίρι ή άλλους μήνες του χρόνου, γιατί η Ελλάδα διαθέτει τέτοια δυνατότητα. Με κρατική χρηματοδότηση, με κεντρικό σχέδιο να υπάρξουν οι απαραίτητες κτηριακές υποδομές που θα πρέπει να συντηρούνται ολοκληρωμένα και να λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό και με ετήσιο τέτοιο προγραμματισμό. Ειδικά για τη Φθιώτιδα, για τα καμένα βούρλα, η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών προς όφελος του λαού σημαίνει να ακυρωθεί
η άδικη και ετεροβαρής συμφωνία με τον μεγαλοεπιχειρηματία Μίτση που μετατρέπει το ιαματικό νερό και τα ΣΠΑ σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για λίγους. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία των δημόσιων υδροθεραπευτηρίων από δημόσιο φορέα, με ελεύθερη είσοδο. Να κατατιστεί πρόγραμμα ανακατασκευής υδροθεραπευτηρίων με ιστορική αξία και να αναδιαμορφωθεί στις σύγχρονες συνθήκες όλος ο περιβάλλον χώρος. Να σταματήσει η εκποίηση του ακινήτου Λουτρόπολη των Καμένων Γούρλων που ωρέγεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος. Βλέπε και το master plan που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία πριν από 9 μήνες περίπου. Αντίστοιχα και για τα Λουτρά Υπάτης. Βέβαια, οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν και τα Λουτρά στις Θερμοπύλες, στο Πλατίστομο, στην Παλιοβράχα, καθώς και τα Λουτρά Δρανίστας Καΐτσας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ίδια ακριβώς λογική, αφού αποσαφινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μελετηθεί συγκροτημένα και ορθολογικά η δυνατότητα αξιοποίησης τους. Βεβαίως, όταν μιλάμε για δυνατότητα να αναπτυχθεί ο ιαματικός τουρισμός στην περιοχή μας προς όφελος των εργαζομένων, του λαού, των συνταξιούχων, μιλάμε και για μια σειρά μέτρα που πρέπει να παρθούν για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Και αυτό πρώτα απ' όλα σημαίνει μέτρα ενάντια στην ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, μέτρα που το εργατικό λαϊκό κίνημα, το ΚΚΕ, παλεύει, τα παλεύουμε. Το κόμμα μας έχει επανειλημμένα καταθέσει και στη Βουλή προτάσεις συγκεκριμένες, προτάσεις νόμου, τροπολογίες συγκεκριμένες, μέτρα που όσο πιο δυνατοί γίνουμε μέσα στη Βουλή, θα μπορούμε και με περισσότερες δυνάμεις να τα παλεύουμε όλα αυτά και άλλες προτάσεις που μπορεί να καταθέσουν οι φορείς, οι τοπικές κοινωνίες. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες να στηρίξετε το ΚΚΕ και για αυτές τις προτάσεις που αφορούν στις ιαματικές πηγές της πατρίδας μας, αλλά και συνολικότερα για τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τις μάχες που δίνουμε για να ανασάνει ο λαός μας, για να ανοίξει ένας άλλος καλύτερος δρόμος ριζικών αλλαγών, ανατροπών στην κοινωνία, στην οικονομία, σε όφελος του λαού. Για τις θέσεις, για παράδειγμα, που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή και έξω από αυτή στους δρόμους του αγώνα, για τη ΛΑΡΚΟ, για τη βιομηχανία συνολικά, για τους εργαζόμενους, την ίδια την εργατική τάξη, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους επιστήμονες, τους αγρότες, για την εκπαίδευση, για τη δημόσια υγεία, για το φάρμακο, για τα ζητήματα των αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για την πρόνοια, για τους συνταξιούχους, για την κοινωνική ασφάλιση, για τα παιδιά, για τις γυναίκες μας. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να ανοίξουν και που πρέπει να νομοθετηθούν καταργώντας όλους τους αντιλαϊκούς και αντιδραστικούς νόμους που έχουν περάσει οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Και σας λέμε ξανά για μια ακόμη φορά ότι πολιτικοί μεσίες δεν υπάρχουν. Σωτήρες απ' τα πάνω μην περιμένετε. Δεν υπάρχουν. Μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ριζικής αλλαγής με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ, για να γίνει πράξη το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό που όλοι επιθυμούμε, που όλοι παλεύουμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να έχετε καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες και μέχρι τις 9 μάλλον Απρίλη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Γεια σας.